κύριε Αγγελόπλε, χτύπησαν τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Ηλίας, τόλμησαν. Τον πιο παλιότερο πρόεδρο της Ελλάδος, τέλος πάντων. Πώς έγινε και πότε? Έγινε από Παρασκευή μεσημέρι έως σήμερα 8 παρατέταρτο το πρωί. Θεωρώ ότι είναι και οίκοθεν επισκέπτες του σπιτιού μου. Δηλαδή? Γιατί είχαν τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου στα χέρια τους, ήξεραν, βρήκανε το συνδυασμό, τον ήξεραν το συνδυασμό, άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο, άνοιξαν με τα κλειδιά σε συνέχεια την πόρτα και πήρανε αυτά που ήθελαν να πάρουν. Ότι ήτο σχεδιασμένο πάρα πολύ καιρό, είχαν ψάξει εδώ από τους επισκέπτες που έχουμε και είχαν εντοπίσει το χρηματοκιβώτιο και την έκθεση, τη συλλογή που έχω εγώ. Το χρηματοκιβώτιο είναι εδώ, έχει την πόρτα σε χρώμα το ίδιο με όλα τα έπιπλα, όπως βλέπετε, όλα τα έπιπλα, ή το καλυμμένο με βιβλία δεν φαινότανε, για να το κλέψουνε δεν μπορούσαν γιατί ήταν επιδειγμένα περόνια στο μονοπλόκ του ασανσέρ και δεν μπορούσαν να κλαπεί να φύγει, άρα μπορούσε μόνο να παραβιαστεί με τρυπάνια και τέτοια. Ούτε αυτό έγινε, παρά το βρήκα το πρωί, έτσι. Άρα λοιπόν, οι τρεις ρόδες σχηματισμού του κωδικού είναι εδώ που ανοίγει και ακριβώς μετά το κλειδί είχε ανοίξει. Έψαξα να βρω τα κλειδιά, δεν τα βρήκα και στο εκθετήριο που ήταν μαζί και του εκθετηρίου το λουκέτο με τα κλειδιά βρέθηκε εκεί κλειδωμένο και όχι παραβιασμένο. Κύριε Αγγελόπλε, τι ενθυμίστε, τι είχατε μέσα στο χρηματοκιβώτιο? Βέβαια, γιατί ήταν από τον παππούλι μου και από τον πατέρα μου και από μένα, από διάφορα. Είχε 1040 λίρες, είχε χρυσά νομίσματα αυστριακά της εποχής των Αυσβούργων, Αυστρο-Ουγγαρία. Είχε χρυσά νομίσματα του Ναπολέοντος, Ναπολεόνια που λέμε, χρυσές δραχμές, γαλλικές. Είχε τουρκικές λίρες, χρυσές. Είχε χρυσά δολάρια, είχε ασημένια, είχε νόμισμα του Φίνικα, του Καποδίστρια και χρυσές δραχμές του Γεωργίου, του πρώτου βασιλέως, όταν πρωτοήρθε. Είχε ένα νόμισμα 20 χρυσών δραχμών, ένα άλλο 20 και ένα 50. Πήρανε δύο λάπτοπ από εδώ που είχα, δύο λάπτοπ και μία συλλογή 20 χρυσές πένες που είχα εδώ πάνω στο γραφείο μου και φαίνεται. Εδώ είναι το εκθετήριο. Εδώ ναι, ήτο το εκθετήριο ελάχιστον ήταν ασημένια εκιού, όταν ήταν το εκιού. Ήταν δολάρια ασημένια, ήταν δύο χρυσά δολάρια, δύο-τρεις λίρες, ενδεικτικά. Πού τα κρύβατε τα κλειδιά? Να το πούμε. Τα κλειδιά, έτσι λοιπόν, κι αλλιώς τα αλλάξατε. Τα κλειδιά λοιπόν τα είχαμε κρύψει κάτω από εδώ το κενό, περίπου ένα μέτρο. Δεν πήγαινε ποτέ κανένας. Εκτός κι αν κάποιος ερχόταν να καθαρίσει ή άτομα που καθάριζαν το σπίτι και τα συνήντησε και έφυγαν με ανοιχτή. Εδώ έχω σύρτια που δεν είναι εύκολη να παρεβιαστεί αυτή η πόρτα, είναι μασίφ. Έτσι. Και τη βρήκαμε την πόρτα ακριβώς έτσι. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Τη βρήκαμε το πρωί την πόρτα χωρίς τα σύρτια. Σήμερα το πρωί. Άρα λοιπόν έφυγαν και σαν κύριοι. Άρα εκ των έσω ή το οργανωμένο. Μπορούμε να υπολογίσουμε περίπου το κόστος, την αξία. Από 600 έως 700 χιλιάδες ευρώ.